Radio North 98. Η ραδιοφωνική σου πηξίδα στην ενημέρωση. Καλημέρα, καλή χρονιά Σταύρο, καλημέρα, καλή χρονιά Χρήστο από την Αθηνά. Γιάννη Σημεωνίδης, έγκριτος συνάδελφος από το CNN Greece. Να λέμε. Χαίρομαι πολύ που σας ακούω, δεν μπορώ να σας δω, αλλά χαίρομαι που σας ακούω έστω ραδιοφωνικά. Δεσμευόμαστε και τηλεοπτικά, για να τα πούμε... Και κυρίως από κοντά. Από κοντά. Το από σημαντικότερο κοντά. Είναι αυτό, Γιάννη, το σημαντικότερο είναι αυτό. Ναι. Λοιπόν, Γιάννη, να σε ρωτήσω τώρα, πώς τα βλέπετε εσείς τα πράγματα κάτω στην Αθήνα από πολιτικά? Βγαίνει ο Πρωθυπουργός χθες και λέει οι εκλογές θα γίνουν Απρίλιο ή Μάιο. Σιγά το πράγμα, θα έλεγα εγώ, δεδομένου ότι εδώ ο κόσμος το έχει τούμπανο και αυτή κρυφό καμάρι. Mm-hmm. Εσείς ναι, η αλήθεια είναι λίγο σαν το ή θα βρέξει, θα χιονίσει, θα έχει ήλιο. Ναι. Εντάξει. Η αλήθεια είναι πως έχει κακοφορμήσει λίγο η ιστορία με το πότε θα γίνουν οι εκλογές. Έτσι κι αλλιώς, όποτε και να τις πραγματοποιήσει ο κύριος Μητσοτάκης, εκτός ίσως αν τις πραγματοποιήσει νωρίτερα, δηλαδή το Μάρτιο πλέον, γιατί και ο Φεβρουάριος μοιάζει μακρινός. Δεν μπορεί πια. Μοιάζει πολύ κοντινός μάλλον. Ναι, δεν νομίζω πως θα πιάσει κανέναν εξαπίνης. Γι' αυτό άλλωστε και στο ΣΥΡΙΖΑ, για παράδειγμα, καθυστερούν την ανακοίνωση των δικών τους ψηφοδελτίων. Δεν θέλουν να κάψουν τις υποψηφιότητες, κυρίως τις νέες υποψηφιότητες, οι οποίες θα είναι αρκετές σε κάθε νομό, και βεβαίως θέλουν να έχουν και το στοιχείο της έκπληξης στην τελική ευθεία για τις εκλογές. Ναι, αλλά δεν δίδουν τον απαραίτητο χρόνο ενδεχομένως, Γιάννη, και σε αυτούς οι οποίοι θέλουν να πολιτευτούν ώστε να διεκδικήσουν την ψήφο, έτσι δεν είναι? Γιατί αν το αυτό πάνε... είναι ένα σωστό αντεπιχείρημα, Σταύρο, το οποίο χρησιμοποιούν και αρκετοί στο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι ένα θέμα αυτό κυρίως για πρόσωπα τα οποία βεβαίως, επειδή έχουν γίνει και εσωτερικές, να το πω έτσι, σφιγμομετρήσεις, δημοσκοπήσεις σε κάθε νομό, είναι πρόσωπα τα οποία λένε στην Κουμουνδούρου πως έχουν μια πέραση στην κοινωνία, επομένως είναι ήδη γνωστά στις τοπικές κοινωνίες. Βεβαίως το ζητούμενο είναι να υπάρξει και ένα πανελλήνιο ερέθισμα, ώστε να πάνε οι πολίτες να ψηφίσουν ΣΥΡΙΖΑ στις κάλπες, το οποίο θα δινόταν αν είχαμε νωρίτερα κινήσεις όπως αυτή, για παράδειγμα, με την Πόπη Τσαπανίδου που ανέλαβε πρόσφατα εκπρόσωπος τύπου της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ναι, είναι μια μεταγραφή η οποία νομίζω έκανε ένα γκέλ, σίγουρα ένα γνωστό πρόσωπο. Είναι στο πλαίσιο της αμφίπλευρης διεύρυνσης που επιχειρεί ο Αλέξης Τσίπρας, από τη μία προς τα αριστερά με μεταγραφές όπως των πρώην βουλευτριών του Μέρα 25, της Φωτεινής Μπακαζίμα και της Αγγελικής Αδαμοπούλου, και από την άλλη κινήσεις προς το κέντρο, προς την κέντρο αριστερά, να το πούμε έτσι, όπως της Πόπης Τσαπανίδη, η οποία να θυμίσουμε ότι δεν ήταν μέλος του ΣΥΡΙΖΑ πριν αναλάβει εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, και είναι η πρώτη φορά που αναλαμβάνει μη μέλος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία εκπρόσωπος τύπου. Τώρα, έχεις κάποια εικόνα και τι θα γίνει ή πότε θα έχουμε εξελίξεις και με τα ψηφοδέλτια της τοπικής αυτοδιοίκησης? Γιατί υπάρχει μια συζήτηση και εδώ στη Θεσσαλονίκη για το πρόσωπο το οποίο θα στηρίξει, θα κάνει νεύμα ο ΣΥΡΙΖΑ για τη διεκδίκηση, για παράδειγμα, του Κεντρικού Δήμου. Ή αυτή η κουβέντα περί αυτοδιοικητικών έχει πάει πιο πίσω εν ώψη εκλογών? Δεν έχει πάει πιο πίσω, ίσα που θα λέγω ότι τρέχει παράλληλα. Το έχει αναλάβει από το ΣΥΡΙΖΑ ο Χρήστος Πίρτσης κυρίως κατά βάση, μαζί με τον Κώστα Ζαχαριάδη και την Κατερίνα Νοτοπούλου. Mm-hmm. Αλλά αυτός που τρέχει περισσότερο το συγκεκριμένο θέμα είναι ο Χρήστος Σπίρτσης. Ξέρουμε ήδη ότι έχει γίνει επαφή στην Αθήνα με τον μπασκετμπολίστα τον Νίκο Παπά για να είναι υποψήφιος στο Δήμο Αθηναίων. Επειδή οι εκλογές και οι τοπικές αυτοδιοικητικές δεν αργούν, ο Οκτώβριος δεν είναι τόσο μακριά, έχουν προχωρήσει αρκετά τα πράγματα σε αρκετούς δήμους και περιφέρειες. Η επίσημη ανεπίσημη, να το πω έτσι, ενημέρωση από το ΣΥΡΙΖΑ είναι ότι μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 23 θα έχουμε όλες τις υποψηφιότητες για τους δήμους και τις περιφέρειες. Πάλι με στόχο, και επειδή πάλι γίνονται εσωτερικές δημοσκοπήσεις, και με καθαρό στόχο να είναι νικηφόρα ψηφοδέλτια. Αυτό σημαίνει ότι σε όλους τους νομούς, σε όλες τις περιφέρειες, σε όλους τους δήμους, γίνεται προσπάθεια υποψήφιοι να μην είναι
η αμιγώς κομματική υποψήφια, αλλά από το φόρο της κεντροαριστεράς, ας πούμε. Να έχουν γκέλ στις τοπικές κοινωνίες. Προϋπόθεση βεβαίως είναι να έχουν ένα πρώτερο έτοιμο βίο, να αποδέχονται το προοδευτικό πλαίσιο του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, αλλά από εκεί και πέρα δεν λένε όχι ούτε σε συνεργασίες με πρόσωπα που προέρχονται από όμορες παρατάξεις, ούτε ακόμα θα σας έλεγα και από πρόσωπα τα οποία προέρχονται από την κεντροδεξιά, εφόσον το προφίλ τους είναι τέτοιο το οποίο δεν απέχει πολύ από αυτά που ζητά ο ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Γιάννη, υπάρχει προβληματισμός στην Κουμουνδούρου για το γεγονός ότι παρά την αντιπολίτευση την οποία ασκεί, την κριτική την οποία ασκεί καθημερινά στην κυβέρνηση, εν τούτης, βάσει των μετρήσεων, βάσει των δημοσκοπήσεων, φαίνεται ότι δεν τσιμπά κάτι. Το κλίμα, δηλαδή, ξέρεις γιατί με προβληματίζει. Αν δεν κάνω λάθος, τα προηγούμενα χρόνια κυβέρνηση και αξιωματική αντιπολίτευση πάονται παραμονές των εκλογών, είχαν έρθει κοντά. Είχαν μειώσει την απόσταση τη δική τους δημοσκοπική. Αυτή τη φορά δεν το βλέπω να επιτυχάνεται αυτό. Κοίτα, Χρήστο, είναι πολλοί παράγοντες. Θα σου έλεγα ότι στην Κουμουνδούρου υπάρχει μια ρεαλιστική αντιμετώπιση της πραγματικότητας. Προφανώς προς τα έξω όλοι μιλάνε για νίκη του ΣΥΡΙΖΑ, για συγκρότηση προοδευτικής κυβέρνησης, κυρίως με το ΠΑΣΟΚ μετά τις εκλογές, αλλά υπάρχουν και άλλα σενάρια που κυκλοφορούν, τα οποία θεωρούν ως δεύτερα και τρίτα καλά σενάρια, δηλαδή το ελάχιστο καλό. Αυτά τα σενάρια είναι μια μικρή ήττα από τη Νέα Δημοκρατία στις εκλογές, τις πρώτες εκλογές, η οποία μπορεί και να είναι αντιστρέψιμη στις δεύτερες εκλογές, αλλά εκτιμούν πως όπως και να έρθουν τα πράγματα, μια κυβέρνηση που θα σχηματιστεί από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, στην περίπτωση που σχηματιστεί μια κυβέρνηση από τον Κυριάκο Μητσοτάκη μετά τις πρώτες ή τις δεύτερες εκλογές, θα είναι μια βραχύβια κυβέρνηση, δηλαδή βλέπουν σχετικά γρήγορα πολιτικές εξελίξεις, και γιατί ακόμα και στο καλύτερο σενάριο για τη Νέα Δημοκρατία η αυτοδυναμία δεν θα είναι των 158 βουλευτών που είχε την προηγούμενη τετραετία, και ειδικά σε περίπτωση που χρειαστεί να συγκυβερνήσει, ξέρουμε πολύ καλά ότι πόσο προβληματικές είναι οι συγκυβερνήσεις, ειδικά όταν δεν υπάρχει ένα προγραμματικό πλαίσιο από πίσω τους. Πάντως, αν θες τη δική μου εκτίμηση, Χρήστο, για το γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ δεν τσιμπά όπως λες, είναι πολλοί παράγοντες. Επιγραμματικά να σας πω ότι βρισκόμαστε σε μια μεταμνημονιακή εποχή. Δεν βρισκόμαστε στην εποχή των μνημονίων, όπου κυβερνήσεις ανέβαιναν και έπεφταν με ταχύς ρυθμούς, το οποίο σημαίνει ότι είναι συνηθισμένο μια κυβέρνηση να της δίνεται μια πίστοση δεύτερης τετραετίας. Το έχουμε δει πριν τα μνημόνια αρκετές φορές. Είναι αλήθεια επίσης ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πληρώνει ακόμα τις μεγάλες προσδοκίες του 2015-2019 που δεν μπόρεσε να υλοποιήσει. Εντάξει, έβγαλε τη χώρα από τα μνημόνια, άφησε ένα δημοσιονομικό μαξιλάρι 37 δισεκατομμυρίων ευρώ, αλλά κακά τα ψέματα στη συνείδηση του κόσμου έχει μείνει η φράση του Αλέξη Τσίπρα: θα σκίσω τα μνημόνια και θα είναι μέρα μεσημέρι και δεν θα μπούμε στη διαδικασία ενός τρίτου μνημονίου και όλα τα σχετικά. Δεν ξεχνιέται, Γιάννη μου, τώρα εδώ που τα λέμε, δεν ξεχνιέται. Ήταν προεκλογικό σλόγγαν, προεκλογικό σύνθημα. Σύμφωνοι, βεβαίως έγιναν οι εκλογές το Σεπτέμβριο του 2015, αλλά τότε υπήρχε μια μηχανία και στο εκλογικό σώμα, ύστερα από όσα είχαν προηγηθεί το πρώτο εξάμηνο, 7μηνο του 2015, δεν είχε εφαρμοστεί το τρίτο μνημόνιο με τις κάποιες πολύ άσχημες παρενέργειες, ειδικά για τη μεσαία τάξη. Το πλήρωσε αυτό συνολικά ο ΣΥΡΙΖΑ το 2019 και θα σου έλεγα το πληρώνει ακόμα, Χρήστο και Σταύρο, κυρίως γιατί δεν έχει καταφέρει ο Αλέξης Τσίπρας, τουλάχιστον μέχρι τώρα, να βγάλει μπροστά πολλά νέα πρόσωπα. Ο κόσμος βλέπει σχεδόν το Υπουργικό Συμβούλιο της τελευταίας κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ να αντιπολιτεύεται την κυβέρνηση σήμερα. Και ενώ υπάρχουν φρέσκα πρόσωπα, και όχι μόνο σε επίπεδο κεντρικό στην Αττική, αλλά και στις περιφέρειες και στους νομούς και στους δήμους και στις κοινότητες, εν τούτης, επειδή και αργούν οι ανακοινώσεις για τα ψηφοδέλτια, υπάρχει αυτή η εσωτερική ζήμωση, η προσπάθεια του Αλέξη Τσίπρα να μην έρθει σε αντιπαράθεση με τις τάσεις μέσα στο κόμμα, που οδηγούν ο ΣΥΡΙΖΑ να αντιπολιτεύεται την κυβέρνηση πάνω κάτω με τα ίδια πρόσωπα με τα οποία κυβέρνησε το 2015-2019 και τα οποία καλώς ή κακώς κρίθηκαν σε εκλογές πριν από 3,5 χρόνια. Ναι.
Ο Αλέξης Τσίπρας ευνηδιάστηκε από τα καλά λόγια που χρησιμοποίησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης για αυτόν στην πρόσφατη συνέντευξή του, στο πρώτο θέμα. Ότι έχει πολιτικό ένστικτο, ότι πήρε ακόμα το 3% και το πήγε στο 30%. Έτσι λίγο σαν παραπολιτικό. Κοίτα, επειδή δεν υπάρχει προσωπική επαφή Αλέξη Τσίπρα και Κυριάκου Μητσοτάκη, ναι. Δεν μιλάνε στο τηλέφωνο, δεν έχουν κάποιο είδους διαπροσωπική σχέση, η οποία ενδεχομένως να υπήρχε σε πολιτικούς αντιπάλους προηγούμενων δεκαετιών. Δεν θα έλεγα ότι υπάρχει μια ανάλογη εκτίμηση από την πλευρά του Αλέξη Τσίπρα στον Κυριάκο Μητσοτάκη, καλός ή κακός. Θέλω να πω δηλαδή ότι επειδή και ο Αλέξης Τσίπρας δεν γνωρίζει τον άνθρωπο Μητσοτάκη, γνωρίζει παρά μόνο τον πολιτικό Μητσοτάκη και με τον πολιτικό Μητσοτάκη έχει τουλάχιστον σε δημόσιο λόγο έντονες πολιτικές διαφορές. Δεν θα έλεγα ότι ο Αλέξης Τσίπρας σημερίζεται, θα μπορούσε να ανταποδώσει, να το πω έτσι, τα καλά λόγια που χρησιμοποίησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τον Αλέξη Τσίπρα. Άλλωστε, αυτό που λένε γενικώς, όχι μόνο στο γραφείο του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά γενικότερα στην Κουμουνδούρου, είναι ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, φάνηκε πολύ έντονα και με την κηδεία του Κωνσταντίνου Γλίξμπουργκ, προσπαθεί να πατά σε δύο βάρκες. Από τη μία, να φαίνεται ο μετριοπαθής, μεταρρυθμιστής, κεντροδεξιός, ηγέτης, ο οποίος κάνει ανοίγματα σε όλους τους χώρους. Από την άλλη όμως δυσκολεύεται να διοργανώσει, να το πούμε έτσι, μια ιδιωτική κηδεία ενός τέος μονάρχη, έκτοτου μονάρχη, ο οποίος είναι έκτοτος μονάρχης, ήταν μάλλον εδώ και 50 χρόνια. Και βεβαίως η χρησιμοποίηση από το Μαξίμου υπουργών και βουλευτών, οι οποίοι κινούνται περισσότερο προς τα άκρα της δεξιάς παρά προς το κέντρο της, λένε στο ΣΥΡΙΖΑ ότι με αυτόν τον τρόπο ο κύριος Μητσοτάκης κλείνει τα μάτια και στο κέντρο, κλείνει το μάτι και στο κέντρο και στα άκρα, με συνέπεια να τυφλώνεται, και αυτό λένε στην αξιωματική αντιπολίτευση πως θα το πληρώσει στις εκλογές. Ναι, αλλά από την άλλη μεριά να σου πω κάτι, βρε Γιάννη, και στο ΣΥΡΙΖΑ αναγκαστικά δεν κοιτούν πολλές φορές και από τη μία και από την άλλη, αφού έχουν ανάγκη όλους τους ψήφους. Και προς τα αριστερά, αριστερά, ναι, θα βέβαια, κοιτάξει. Εδώ μιλάμε για την περίπτωση ενός ανθρώπου, ο οποίος στα 3 χρόνια της βασιλείας του έριξε μια νόμιμα εκλεγμένη κυβέρνηση, διόρισε κυβερνήσεις μαριονέτες, οργάνωνε χούντα στρατηγών και τον πρόλευε χούντα των συνταγματαρχών, την οποία όρκησε. Και υπάρχουν και μαρτυρίες πολύ στενών του ανθρώπων, όπως του υπασπιστήτου του Αρναούτη, που έλεγαν ότι το 1975 επιχείρησε να ανατρέψει τον Κωνσταντίνο Καραμαλή με πραξικόπημα και μάλιστα και με σχέδιο δολοφονίας του Κωνσταντίνου Καραμαλή. Και αυτό που λένε στο ΣΥΡΙΖΑ είναι ότι πήγαν βουλευτές και υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας να τιμήσουν έναν άνθρωπο ο οποίος σχεδίαζε τη δολοφονία του ιδρυτή της παράταξής τους. Πάντως ήταν πολύ μικρότερη συμμετοχή από αυτό που περιμένανε στο ΣΥΡΙΖΑ. Σύμφωνοι. Ήταν έτσι, μικρότερη συμμετοχή. Μετρημένη στα δάχτυλα του ενός χεριού. Παρουσίες, έτσι. Εμφανίστηκε ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, εμφανίστηκε ο κορυφαίος υπουργός της κυβέρνησης, ο υπουργός εσωτερικών, ο Μάκης Βορύδης, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, υπουργός πολιτισμού. Μπορεί ποσότητα να μην ήταν μεγάλη, αλλά η ποιότητα, το πω έτσι, της εκπροσώπησης ήταν σε υψηλό επίπεδο. Και είχαμε και δημόσιες απολογίες υπουργών όπως ο Άδωνης Γεωργιάδης για το ότι δεν κατάφεραν να πάνε στην κηδεία. Τέθηκε, λέει, ενώπιον διλήμματος ο κύριος Γεωργιάδης, αν έπρεπε να πάει ή αν έπρεπε να ακολουθήσει, λέει, το κυβερνητικό έργο. Τώρα, καλά, αυτά δεν είναι σοβαρά πράγματα. Ναι, και κοίτα, επειδή είπε Σταύρο για το ότι είναι πολυσυλλεκτικά τα κόμματα, προφανώς και στο ΣΥΡΙΖΑ είναι πολυσυλλεκτικό, είναι ένα πολυσυλλεκτικό κόμμα, αλλά δεν έχει βασιλικούς, δεν έχει χουντικούς. Ο Αλέξης Τσίπρας, γιατί προφανώς υπάρχουν κάποιοι έστω μέλη του ΣΥΡΙΖΑ οι οποίοι βλέπουν με θετικό μάτι τη δράση, για παράδειγμα, της 17 Νοέμβρη, αλλά νομίζω ότι και ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας έχει καταδικάσει επανειλημμένος τη δράση της 17 Νοέμβρη. Δεν είδαμε μια τέτοιου επίπεδου καταδίκη του έκτοτου μονάρχη από την πλευρά του Κυριάκου Μητσοτάκη. Το θέμα με αυτό, επιτρέψέ μου να πω ότι θεωρώ ότι έχει κλείσει. Δηλαδή, αν ο ΣΥΡΙΖΑ πατάει πάνω σε αυτό για να κερδίσει πολιτικά ωφέλη, νομίζω ότι... Δεν θα σου έλεγα ότι ισχύει αυτό, Χρήστο, με την έννοια ότι υπήρχε μια μηχανία και από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ όσον αφορά την κηδεία του έκτοτου μονάρχη. Όχι γιατί ήθελαν μια κηδεία δημοσία δαπάνη, αλλά γιατί δεν ήθελαν ακριβώς να ανακοινήσουν ένα θέμα το οποίο στην ουσία δεν υπάρχει. Το είδαμε και χθες. Εντάξει, υπήρχε ένας περιορισμένος αριθμός
ανθρώπων, κυρίως από την Πελοπόννησο θα σας έλεγα, οι οποίοι εμφανίστηκαν στην κηδεία του έκτοτου μονάρχη, και γι' αυτό άλλωστε και υπήρχαν και βουλευτές κυρίως από την Πελοπόννησο, οι οποίοι έδωσαν το παρόν. Λακωνία είναι νομή που έχει μεγάλα ποσοστά. Ναι, συσχετίζουν στο ΣΥΡΙΖΑ ακόμα και την παρουσία του Αντώνη Σαμαρά με το γεγονός ότι είναι πολύ πιθανό να κατέβει στις επόμενες εκλογές, ή στις, τέλος πάντων, να πολιτευτεί, όχι στις επόμενες εκλογές, αλλά να πολιτευτεί στο άμεσο μέλλον ο γιος του. Και ξέρουμε πολύ καλά ότι η Μεσσηνία, όπου πολιτευόταν χρόνια ο Αντώνης Σαμαράς, τώρα έτσι κι αλλιώς δεν εκλέγεται με σταυρό, είναι ένας νομός όπου υπάρχει ακόμα μια, ειδικά σε σχέση με άλλους νομούς και άλλες περιφέρειες, μια δυνατή βασιλική, φιλοβασιλική παρουσία. Εντάξει, να το πω έτσι. Εγώ νομίζω ότι κυρίως διαρροές προς τα δεξιά θα είχε η Νέα Δημοκρατία από αυτήν την ιστορία, και όχι προς. Ότι θα ήταν πιο πολύ εσωτερικό πρόβλημα η διαχείριση της κηδείας του τέως βασιλιά Γιάννη. Και ενδεχομένως πριν 30 χρόνια επί αρχηγίας του πατέρα του σημερινού Προέδρου, υπήρχε όντως μια, να το πω έτσι, σημαντική μερίδα βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, η οποία ήταν φιλομοναρχική. Το θυμόμαστε πολύ καλά και με την περίπτωση της μεταφοράς των οικοσκευών και υπόλοιπων αντικειμένων από το Τατόι πριν από 3 δεκαετίες. Άλλωστε και ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης είχε μιλήσει για unfair του Κωνσταντίνου Καραμαλή σε σχέση με το δημοψήφισμα του 1974, γιατί δεν ήταν στην χώρα μας ο Γλίξπουργκ. Εδώ που τα λέμε, γίναν τότε κάποια unfair. Ιστορικά να το δεις. Όταν είχε γίνει το δημοψήφισμα. Μα ναι, βέβαια. Μα δεν τον επέτρεψε να έρθει στην Ελλάδα να διεκδικήσει την ψήφο, αν θέλεις. Δεν τον επέτρεψε, τον άφησε στο εξωτερικό. Εντάξει, τώρα αυτά είναι ιστορικά. Ιστορία. Τώρα, ναι, τώρα. Τα έχει απαντήσει ιστορία, δεν νομίζω πως θα άλλαζε κάτι στο δημοψήφισμα. Ενδεχομένως να μην αυτά. Έκανες βασιλικό ρεπορτάζ αυτές τις μέρες. Εγώ πιστεύω ότι είσαι έξω από το Μεγάλη Βρετανία τώρα και βλέπεις τους γαλαζοέματος που αναχωρούν, Γιάννη Σημεωνίδη. Κάποιοι βέβαια θεώρησαν ακριβή τη Μεγάλη Βρετανία και προτίμησαν να μείνουν κάπου αλλού. Α, είχαμε και τέτοια. Είχαμε και τέτοια. Μαθαίνω ότι ο Παύλος Γλίξμπουργκ θέλει να μετακομίσει στην Ελλάδα. Θα έχει ένα ενδιαφέρον να καταγραφεί έστω δημοσκοπικά η απήχηση των φιλοβασιλικών στη χώρα, αλλά δεν νομίζω πως θα φτάνουν σε ποσοστά τα οποία θα μπορούσαν να διεκδικήσουν, για παράδειγμα, την είσοδό τους αυτόνομα, ως φιλοβασιλικό κόμμα δηλαδή, στη Βουλή. Κοίτα, έχει γίνει στη Βουλγαρία. Ο πρώην βασιλιάς κατέβηκε σε εκλογές και διεκδίκησε την ψήφο των συμπατριωτών του. Απλώς να θυμίσω ότι η βασιλική, πρώην βασιλική οικογένεια, η έκτοτη βασιλική οικογένεια, δεν έχουν την ελληνική ηθαγένεια. Αχ, είναι ένα θέμα, ναι, και είναι ένα θέμα. Τέλος πάντων, αυτά τώρα είναι λίγο ιστορία. Η ιστορία αυτή έκλεισε. Ήταν μια αφορμή πάντως, έτσι, να θυμηθούμε λίγο την ιστορία μας. Βέβαια. Ήταν ψιλοξεχασμένο αυτό το κομμάτι της ιστορίας. Ήταν μια αφορμή τουλάχιστον έτσι να δούμε από πού ξεκινήσαμε. Γιάννη, και από εβδομάδα σίγουρα κανένας δεν θα το θυμάται. Θα έχουμε άλλα ζητήματα να ασχοληθούμε, πολύ πιο σοβαρά, πολύ πιο ουσιαστικά, ακρίβεια, ανατιμήσεις, ενδεχομένως ημερομηνίες εκλογών. Και επειδή έγινε και μια κριτική, Χρήστο, και για την κάλυψη από τα μέσα ενημέρωσης, εντάξει, προφανώς τέτοιου είδους εκδηλώσεις έχουν και το στοιχείο του θεάματος και ξέρουμε πολύ καλά ότι τα μέσα ενημέρωσης, το είδαμε και με την κηδεία της Βασίλισσας Ελισάβετ στην Αγγλία, ότι τα μέσα ενημέρωσης είναι ένα θέμα, τέλος πάντων, το οποίο αρέσει στα μέσα ενημέρωσης. Ναι, είναι λογικό και αναμενόμενο. Γιάννη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια και στους ακροατές μας. Καλή σήμερα.